Γεια χαρά παικτουρισμού και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισοδιάκι εδώ στο Barn Finders. Βασικά συνεχίζουμε από το part 1 που είχαμε μείνει, αν θυμάστε καλά, γιατί η πίστα ήταν μεγάλη, το βίντεο θα βγαίνει πολύ μεγάλο. Οπότε αυτό είναι το part του... είχαμε μείνει σε αυτή την κρυφή βάση των εξωγήινων μάλλον. Όπα, keycard, φέρω το εδώ και κίτρινη κιόλας. Τι έλεγα, αν είχαμε μείνει εδώ στους εξωγήνους, είχαμε βρει μερικά πραγματάκια, ανοίξαμε κάποιες πόρτες, τώρα είμαστε εδώ. Βρήκαμε ήδη ένα keycard που θέλουμε, γιατί νομίζω ότι εδώ υπάρχουν αρκετές πόρτες κλειδωμένες. Οπότε, λοιπόν, κάτσε λίγο να τα σπάσω αυτά, να τα τσιμπήσω, μιας και είναι μπροστά μου όλα, δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Οχο, όλα πετάνε στον αέρα, κλασικά παιχνιδιού bugs. Λοιπόν, να μαζέψουμε όλα τα λατήρια από εδώ. Θέλω πολύ να δω τι άλλο μας έχει μείνει παιχτούρες μου, γιατί από items left έχει μείνει αρκετό ακόμα. Οπότε ναι, εδώ έχει μια πράσινη πόρτα, είδα. Βασικά κλειδί θέλει πράσινο, λογικά δεν ξέρω αν ανοίγει. Τι είναι αυτό, φέρτο. Αυτό δεν μπορούμε να το πάρουμε. Ωραία θα ήταν για projector. Ούτε είναι το projector. Όχι, δεν σπάει, οκ, κομπλέ. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουμε βρει και τον Joe Biden, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Εδώ τι θέλει, άλλα κλειδί, εδώ και άλλο κλειδί. Όπα. Αναψυκτικά. Ωραία, θα το βάλω στη βάση για να πίνω. Και άλλα σχοινιά και άλλα πράγματα που σπάνε. Ξέρετε πως πάει τώρα αυτό. Τα σπάω όλα, τα μαζεύω. Αυτό τι είναι, για πούλημα. Φέρτε και αυτό. Βάζω. Αρχαίο βάζω. Σκουπιδάκια εδώ. Και άλλα ξύλα. Λοιπόν, ποιο κλειδί έχουμε για ποια πόρτα. Όπα, εδώ πέρα τι έχει. Εδώ έχει μεγάλη πόρτα παιχτούρες. Πιστεύω εδώ θα είναι αυτό που θέλουμε. Φέρω το στίκερ. Πράσινη πόρτα ανοίγει. Δεν ανοίγει. Αυτή η πόρτα δεν έχει κάποιο κλειδί. Οπότε μπαίνουμε. Τι έχει εδώ, κρεβάτια. Σπάνε, σπάνε. Μια χαρά σπάνε. Όλα σπάνε εδώ και σκύλι. Με το τσεκούρι είναι το τσεκούρι του Θεού. Τα σπάει όλα, δεν αφήνει τίποτα. Λοιπόν, και άλλα σκουπιδάκια. Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε σκουπιδάκια, θέλουμε κλειδάκι. Γιατί είναι πάρα πολλές πόρτες κλειδωμένες που θέλουν keycard. Αυτό τι είναι, φεύγεις. Αυτό δικό μας για πούλημα. Εδώ δεν έχει τίποτα η ντουλάπα. Εδώ ελαττήρια, κλασικά, φύγει και εσύ. Βλέπετε, δεν αφήνω τίποτα παιχτουρές. Τα παίρνω όλα για να ξεμερδεύουμε. Ελπίζω βέβαια να μην χάσουμε τίποτα. Έχω κάνει πολύ καλό ψακτικό. Έχω δηλαδή ξεζουμίσει τα πάντα. Εδώ τι έχουμε. Μια κιθαρίτσα. Γιατί να πάει χαμένη. Έλα εδώ κι εσύ. Έχουμε και άλλη καμιά από εδώ κρυφό μέρος που να σπάει. Όχι έτσι. Λοιπόν, το δωμάτιο νομίζω παικτούρες, αυτό το εξερεύνησα. Πάμε στο επόμενο. Σε αυτό έχω το keycard. Σε αυτό έχω το keycard. Όπα ρε. Όχι, εδώ έχει πολλές σαρίδια. Μάλιστα. Ναι, τώρα θα κάτσω να τα μαζέψω λίγο off camera και δώστε μου μισό λεπτό. Ωραία, το μέρος, τόσα σκουπίδια δεν έχω ξαναβρει ποτέ στους μου παικτούρες. Τι γίνεται εδώ πέρα, όπα, να και η πράσινη κάρτα για την πόρτα που πήγαμε να ανοίξουμε πριν. Τέλεια, σιγά σιγά βρίσκουμε τις keycards. Βλέπετε, ακόμα δεν έχουμε μαζέψει σκουπίδια γιατί ήταν πολλά, πάνω πολλά κάτω πίσω μου. Τα παίρνουν ένα-ένα τις φωτογραφίες. Αναγία με εδώ, κοιτάξτε, όλα αυτά πρέπει να μαζέψουμε. Κάποια ευτυχώς τα παίρνει με όλα μαζί, ωραία, πάλι καλά. Κοιτάξτε εδώ πόσα χαρτιά, ρε. Να μου πεις τι τα μαζεύεις αυτά, σου δίνουν πολύ ελάχιστα λεφτά. Αυτό βλέπω δεν σπάει. Το τραπέζι. Όλα τα άλλα τραπέζια τα σπάσαμε, αυτό δεν σπάει, είναι god mode. Okay. Λοιπόν, πολλές μπύρες, πολλά εδώ. Βλέπω κάνανε πάρτι γενικά έτσι. Και άλλες φωτογραφίες, εδώ κοιτά. Μία-μία τις παίρνουμε. Οκ, εντάξει, δίνει κάποια λεφτά παιχτούρες, αλλά εντάξει, ο σκοπός είναι να βρούμε όλα τα key items. Εκεί είναι τα λεφτά, τώρα να μαζεύει σκουπιδάκια, πόσο να δίνουν, $1 το καθένα, ανάλογα. Όπα, και κόκκινη κάρτα εδώ στο ίδιο δωμάτιο. Ρε, τι λες, έχουμε ήδη 2 key cards. Μια χαρά θα πάει αυτό. Νομίζω το έχω ξετινάξει όλο το μέρος. Άπα, ένα κουτάκι εδώ πάνω είδα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα και να το χάναμε, τι να πάρουμε σχοινάκια. Εντάξει, οκ. Ωραία, τελειώσαμε και με αυτό το δωμάτιο. Πού ήταν το πράσινο, εδώ ήταν το πράσινο, λογικά. Κάτσε, δεν μπήκε η κάρτα, ρε. Εδώ τι μπαίνει. Θέλω μοβ. Εδώ, απλά ανοίγει. Δεν έχει keycard. Είναι οι τουαλέτες και... όχι, μπάνιο είναι. Είναι μπανιέρα εδώ, να κάνετε μπάνιο λέει. Αυτά σπάνε, όχι δεν σπάνε, ωραία. Κάτι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο εδώ. Πετσέτες έχει. Ναι. Κάτσε ρε παιδιά, εγώ κάνω τώρα λάθος. Όπα, μια κρυφή αφίσα. Το αγγλουμπίλι, φέρνει την εδώ. Κάτσε, ή κάνουμε λάθος ή εγώ δεν βλέπω. Αυτό τώρα τι είναι? Όπα, εδώ πήγε η κόκκινη κάρτα. Όχι, 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 εδώ δεν θα μπω στο τέλος. Αμάν, πάει σε ορυχία βλέπω. Ρε παιδιά, η πράσινη κάρτα γιατί δεν μπαίνει εδώ? Δεν σημάδεψα καλά. Α, τώρα μπήκε. Α, καλά ότι να είναι ρε. Α, εδώ είσαι εσύ αυτό που αγώ όλη την ώρα και που είναι αυτό που κάνει τίκι 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 όλη την ώρα. Τι να τα κοακόλες, φέρτα, όπα. Γι' αυτό δικό μας για πούλημα φέρτο. Και αυτό φέρτο. Τσαγέρα την παίρνουμε, όχι, την κάνουμε σμπανάλια. Την κουζίνα γιατί δεν την πάρουμε, ας πούμε, να την πουλήσουμε, να βγάλουμε λεφτάκια. Δεν αφήνει το game. Πόσα πράγματα έχει εδώ ρε. Άτε θα τα σπάσω όλα, δεν θα μείνει τίποτα ρε. Λοιπόν, αυτό σπάει το τραπέζι, γιατί το από εκεί τραπέζι δεν έσπαγε, ήταν σε god mode. Ούτε αυτό σπάει το τραπέζι. Μπρε, μπράβο. Άλλα τραπέζια σπάνε, άλλα όχι, μου κάνει εντύπωση. Τι διαφοροποίηση είναι αυτή. Ακόμα, εν τω μεταξύ μας έχει μείνει, βλέπω το item left. Κοντεύουμε, για λέγε. Μας λείπει βασικά το Joe Biden, οπότε μάλλον θα πρέπει να περάσουμε τα ορυχεία. Άρα σιγά σιγά πρέπει να τελειώνουμε. Αυτό μου λες. Για να φύγουμε σιγά σιγά από εδώ, να πάμε να στήσουμε το μαγαζάκι. Για να το έχω έτοιμο για το επόμενο βιντεάκι παικτούρες. Πιάτο, το τσιμπάμε το πιάτο, βέβαια το τσιμπάμε το πιάτο. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ. Τα έχουμε τελειώσει όλα. Ντουλάπια δεν έχω ανοίξει. Όπα. Α, η μοβ κάρτα. Είχα ξεχάσει τη μοβ κάρτα ρε. Μου είχε διαφύγει τελείως. Φέρτε και αυτά. Εδώ κάτι άλλο. Για να πάω να ψάξω και το μοβ μια γρήγορη. Όχι. Νομίζω είμαστε κομπλέ. Ωραία, δεν βλέπω κάτι άλλο. Φύγαμε, που είναι η μοβ πόρτα. Μοβ πόρτα, έλα εδώ. Έλα εδώ, κάτι θα κρύβεις. Δεν μπορεί, κάτι καλό θα κρύβεις. Α, εδώ είναι οι τουαλέτες. Έχει κάτι καλό και χρήσιμο εδώ. Πάλι χαρτιά έχει ρε παιδί μου. Δεν βλέπω κάτι σημαντικό. Εδώ δεν έχει τίποτα. Δεν έχει, όχι, δεν βλέπω κάτι. Αυτή η πόρτα δεν έχει κάτι. Κοιτάω και πάνω, κοιτάω και κάτω. Αυτή... What? Τι έγινε εδώ? Τι είναι, τι είναι αυτό το στεράκι? Μωρέ, ό,τι και να ήταν αυτό, εγώ το τσίμπησα. Το βιβλιαράκι, φέρτε εδώ να πούμε. Ο Τζο Μπάιντεμ... What? Με συγχωρείτε. Το Τζο Μπάιντεμ ήταν αυτό το τετραδιάκι, το περιοδικό, δεν ξέρω τι ήτανε. Γιατί θυμάμαι ότι ήταν κάτι άλλο. Τέλος πάντων, δεν θα δώσω σημασία, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω την αλήθεια. Άρα βρήκαμε τον Τζο Μπάιντεμ. Οκ, εγώ έχω μείνει λίγο χαζός, αλλά μάλιστα. Και έχει μείνει μόνο ένα πράγμα να βρούμε ή δύο για τα υπόλοιπα item. Δεν ξέρω αν θα τα βρούμε. Όπως και να έχει, εμείς ήρθε η ώρα να περάσουμε από εδώ το μυστικό τούνελ που ανοίξαμε. Να δούμε αν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Βαρέλια βλέπω, σπάνε να φανταστώ. Σπάνε εννοείται, σπάνε. Αυτές οι ταυλούλες δεν σπάνε. Οκ, εδώ τι έχει, λάδια, θα γλιστρήσω? Όχι, κομπλέ. Μάλλον κάποια κρυφή... Ναι, νομίζω είναι κρυφή έξοδος. Από ό,τι βλέπω από εκεί ήταν εκείνη η καγκελόπορτα που δεν μπορούσα να μπω. Οπότε στην ουσία από εκεί βγαίνουμε. Άρα είναι μια γρήγορη έξοδος. Ωραία. Κάτσε να ψάξω τουλάχιστον. Εδώ ας πούμε τώρα τι είδα. Αυτό το κουτάκι τι περιέχει? Έχει κάτι καλό μήπως? Κλειδί. Α, το κλειδί που ήθελα για να ξεκλειδώσω την πόρτα πίσω μας, τη σιδερένια. Ωραία. Καλό αυτό. Αυτό τι... Όπα. Α, φέρτω αυτό εδώ. Παίζουμε το τελευταίο item. Yep. Βρήκαμε και όλα τα item. Μου έκανε εντύπωση. Α, αυτά τα πλαϊνά σπάνε, Εντάξει, νομίζω τα βρήκαμε όλα πλέον παικτούρες. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο η πίστα να δώσει. Αν και μου κάνει εντύπωση που πάει κι άλλο πίσω. Όπα, κάτι βλέπω εκεί. Το χρυσό κολόχαρτο. Όχ, θα γίνει παρκούρ, παιδιά. Μισό, δώσε μου μισό λεπτό κολόχαρτο. Δώσ' μισό λεπτό, πρέπει να μαζέψω όλα τα ξύλα. Και να ανοίξω και εδώ την πόρτα να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μαζεύω μια γρήγορη εδώ το χάος, ό,τι βρω. Και φύγαμε και το κολόχαρτο. Ήρθε μεγάλη στιγμή. Ω, παλάκια. Καλά είμαστε. Έλα, άλλο έναν jump. Να είναι επιτυχημένο, σε παρακαλώ. Φέρ' το γρήγορα που του πέσουμε. Τέλεια. Ουφ, το πήραμε. Λοιπόν, εκεί φαίνεται ότι σαν να είναι κοντά, σαν να φτάνει. Δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι. Να κάνουμε κανένα spider, να κανένα σχοινίδια, τα περίεργα έτσι. Δεν ξέρει ποτέ λέει. Τώρα να τον ρισκάρω να δούμε. Δεν έχω και πολύ φόρα. Αν πηγαίνει εκεί θέλω να δω. Έτσι με τρώει περίεργα. Δεν πιστεύω δηλαδή. Τσάπα θα τον ρισκάρω. Αλλά από τη στιγμή που πήρα τώρα τον χρυσό κολόχαρτο δεν με νοιάζει. Λοιπόν, εγώ θα το δοκιμάσω, παιδιά. Έλα. Ου. Φάνηκε σαν να πήγαινε, αλλά την ίδια στιγμή μου ρίξε άκυρο, λες και κάποια αόρατη δύναμη. Εγώ θα το ξαναπροσπαθήσω. Έλα. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω δεν πάει. Και αυτό που πήγα να κάνω η πατέντα με το στρίψιμο δεν με έπιασε. Α, κάνω άλλη μία. Έτσι, έτσι για το καλό. Έλα, λες στις τρεις προσπάθειες και εγώ με. Έλα. Λίγο πίσω. Λίγο. Όπα. Καλά είμαστε εδώ. Ναι, περνάει Κάσπερ στις γραμμές, δεν πετυχαίνει, οπότε γυρνάμε πίσω. Λοιπόν, πρέπει να ξανακάνουμε parkour, Παναγία μου, τσίμα, πέρασα. Α, εντάξει, ευκολάκι ήτανε ρε. Ουφ, ευκολάκι ήτανε. Πάμε να φύγουμε παικτούρες, τα πήραμε όλα για πρώτη φορά στην ιστορία. Βρήκαμε και το χρυσό κολόχαρτο, παίζει να έχω χάσει 2-3 χρυσά κολόχαρτα σε άλλες πίστες, αλλά θα τα βρω, αν υπάρχουν βέβαια, γιατί μπορεί και να μην υπήρχανε. Χάθηκα τώρα που πάμε. Λογικά κατεβαίνουμε από εδώ κάτω. Να πάρουμε το αμάξι του Uncle Bill και να φύγουμε. Έλα, πολύ κάτσαμε σε αυτή την πίστα. Μας πήρε 2 επεισόδια. Είχε πολύ ψάξιμο. Γρίφους. Για τους γρίφους δηλαδή. Το τρακτεράκι το έχουμε τσιμπήσει. Για να δω. Το είχα πάρει. Θυμάμαι το είχα διαλέξει για ένα transport. Μεταφορά. Ωραία, περιμένει λέει. Τέλεια. Άρα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω και θα σας δείξω τη διαδικασία που κάνω. Με το μαγαζί που το φορτώνω τη νύχτα, βασικά το κάνω μέρα δηλαδή, για να βλέπουμε. Που το φορτώνω για να το έχουμε έτοιμο για το επόμενο επεισόδιο. Θα ξεκινήσει το πούλημα και εννοείται να δούμε αν θα βάλουμε τα λεφτά μας πίσω. Ωπα, ρε, τι έγινε με την κάμερα, που χωθήκαμε. Άγκον Μπίλι, που το έφερε εδώ το εργαλείο, ρε. Για τα βρήκαμε όλα. Δεν αφήσαμε τίποτα και πάμε στο μαγαζί. Αχ, καλημέρα με το φως του ήλιου. Αχ, ρίξαμε και έναν ύπνο, μπετώσαμε. Ωρε μάνα μου. Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε. Είχα βάλει τα πράγματα μέσα. Έχουμε αυτά εδώ τα υπέροχα πραγματάκια. Κάποια είναι puzzle. Πάμε τώρα να τα τοποθετήσουμε να φύγουν από το box μου. Να είναι όλα εδώ όπως ξέρετε η κλασική πατέντα. Οχ, αυτό είναι έτοιμο. Όπα, αυτό είναι έτοιμο. Όπα, τι λες, βάλε το μέσα. Αυτό θα είναι για πούλημα. Τελείωσε η βιντεοκάμερα. Μια χαρά. Άλλο. Αυτό εδώ θέλει επιδιόρθωση. Ό,τι έχει. Βασικά, ό,τι θέλει επιδιόρθωση θα πάμε να το φτιάξουμε τώρα. Σιγά, Pokemon, βρήκα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Να το φτιάξουμε. Εννοείται θα το φτιάξουμε τώρα όλα. Θα τα τοποθετήσουμε. Θα ξεκινήσουμε και θα τα πουλήσουμε. Τουλάχιστον τα περισσότερα. Στο άλλο επεισόδιο. Έλα εδώ, τι άλλο θέλεις. Εδώ δεν βλέπω κάτι. Όπα, εδώ έχεις. Έλα εδώ και εδώ έχεις. Έχεις κι άλλο. Πού το έχεις και δεν το είδα. Πού είδε. Α, να το ρε. Έλα εδώ, μου κάνεις το δύσκολο. Έτοιμο. Τέλεια. Πάμε να το βάλουμε στο μαγαζί μου. Αυτό τώρα που κάνω παικτουρισμό συνήθως το κάνω off camera, αλλά είναι ήδη μικρό το επεισοδιάκι, οπότε θα δείτε τη διαδικασία, να δείτε πώς το κάνω κάθε φορά που όταν έρχομαι από αποστολή, που έχω έτοιμο το μαγαζάκι μου γεμάτο ή το έχω πουλήσει για να μην καθόμαστε να βλέπουμε την κλασική βαρετή διαδικασία του πουλήματος. Τι άλλο, αυτό είναι puzzle λέει. Ευχαρίστως, έλα στα puzzle. Σιγά σιγά βλέπετε ότι ολοκληρώνουμε και τα puzzle, αυτό τι είναι, κάτι είναι, τώρα δεν κατάλαβα τι είναι, φεύγω. Θέλω πολύ να τα ολοκληρώσω και να τα πουλήσω. Αυτό θέλει φτιάξιμο. Ρε φέρε εδώ την τρομπουκάλα να τη φτιάξω. Μια γρήγορη. Έχουμε πολύ πράγμα για επιδιόρθωση βρήκαμε σε αυτό το χάρτη. Μ' αρέσει γιατί έχω μαζέψει πολλά υλικούλια. Και ίσως σταματήσω να μαζεύω. Να σας πω την αλήθεια. Γιατί έχω μαζέψει πολλά. Και πολύ σπάνια βρίσκω πραγματάκια για επιδιόρθωση. Μην κάθομαι και τα ξυλώνω όλα γιατί αρχίζω και... Όχι βαριέμαι, απλά είναι και μεγάλο το επεισόδιο. Χωρίς αυτά δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τι άλλο. Άλλο. Δώσε μου άλλο να φτιάξω. Τι έχουμε. Αυτό είναι puzzle. Φέρ το εδώ. Και άλλες νητρομπουκάλες. Τι θα γίνει, ρε, θα πετάξουμε. Αυτό λογικά θα πηγαίνει. Α, και εγώ πήγα να πω ότι θα πήγαινε σε εκείνο εκεί που ήταν τώρα, αλλά όχι, πήγε στον αστροναύτη. Οκ. Εντάξει, πώς κάνουμε έτσι. Και κάπου είδα ένα βρώμικη κιθάρα. Θα μπεις εκεί που την είχαν καταχωνιάσει. Έλα εδώ να σε πλύνω. Έλα εδώ. Λοιπόν, το πλήσιμο είναι λίγο περίεργο γιατί ο στόχος για κάποιο λόγο δεν είναι και ο καλύτερος. Item clean. Έλα εδώ κιθαρίτσα μου. Πολύ clean έγινε. Τι να σου πω ρε. Σαν γδαρμένια λεπού ήταν. Αλλά τέλος πάντων το χρώμα της και το ξύλο της βασικά. Α ναι, έχουμε αυτό εδώ με τα αναψυκτικά. Παναγία μου, δεν βλέπω τίποτα ρε. Έτσι θα το κρατήσω για να βλέπω που πάμε. Όπα. Τώρα που δεν βλέπω που πάμε. Κάτσε να το στηρίψω λίγο. Είναι και ολόκληρη κουμούτσα. Αυτό δεν γίνεται ρε παιδιά να το κρατήσω στο... εδώ πέρα, στην επιχείρησή μου. Να πίνω αναψυκτικούλια. Γιατί πρέπει να το πουλήσω. Έλα πάντων. Θα μου πεις, θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε και για διακοσμητικό. Και μην το πουλήσουμε. Αν δεν χαθεί. Καλή ιδέα. Θα τους... άμα ξαναβρω άλλο θα το δοκιμάσω. Τώρα θα έλα το πουλήσω για να βγάλω τα λεφτά μου. Item repair. Έλα εδώ. Αλλά την επόμενη φορά άμα βρω κάτι θα το βάλω στο μαγαζί μου για ομορφιά παικτούρες. Θέλω να δω αν θα μείνει. Γιατί μπορείς απλά να το βάλεις μέσα στο μαγαζί. Έτσι να υπάρχει και ας μην δουλεύει ρε παιδάκι μου. Άλλο. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να φτιάξω ή να πλύνω. Η κάμερα που μόλις φτιάξαμε από puzzle θα τη βάλω να πουλιέται. Νομίζω έχω καλύψει όλα τα μεγάλα slots. Ναι. Οπότε μου μένουν μόνο τα μικρά και τα μεσαία που πρέπει να βάλω στα ράφια. Θα βάλουμε. Τι να βάλουμε από μικρά, αυτό τι είναι. Είναι μικρό ή μεγάλο. Θα βάλουμε τις καφετιέρες βασικά. Βασικά αυτό είναι το στιέρα. Καφετιέρα ήταν δίπλα. Λοιπόν, εδώ $50 έλεγε. Εντάξει. Τίμιο, τίμιο. Πού τα υπόλοιπα. Αυτό νομίζω αυτό θέλει μεγάλο. Αυτό τσάμπα το φέρνω έτσι. Α, έχω άλλη μια θέση δε. Οκ, είχα άλλη μια θέση, δεν την είχα δει. Τώρα είμαστε γεμάτοι από μεγάλες θέσεις. Τι άλλο, καπελάκι. Του One Piece το καπελάκι. Παρατρίχα δηλαδή, αλλά είναι αυτό που έχουν οι αρχαιολόγοι. Αλλά οκ, δεν είναι το ψάνθινο το κλασικό της παραλίας. Καρέκλα νομίζω θέλει μεγάλο. Εσύ δεν θες μεγάλο έτσι. Medium λες. Έλα εδώ, στο ράφι και εσύ. Όπα, δεν νομίζω ότι κρεμιέται αυτό. Αν θυμάμαι καλά, μόνο ράφι μπαίνει. Ωραία, ωραία. Βλέπετε τι γίνεται παικτούρες. Αυτό είναι το επεισοδιάκι. Αυτό συνήθως κάνω εγώ όταν έχουμε από αποστολές. Έρχομαι σιγά σιγά και γεμίζω το μαγαζί. Ή θα κάτσω να το πουλήσω ή θα το κάνω μαζί σας. Εξαρτάται τι πλάνα έχω για το μαγαζί και για το επεισόδιο που έρχεται. Είναι ανάλογα και την πίστα γιατί τις ελέγχω κιόλας παράλληλα. Να δω αν είναι μεγάλες, αν είναι μικρές, θα μας παιδεύσουν. Το πολύ πολύ θα το βγάζω και σε δύο parts από εδώ και πέρα. Για άμα θέλετε να βλέπετε και τα πράγματα που πουλάω και πώς τα πουλάω. Όπα ρε. Αυτά. Σιγά σιγά κοντεύουμε και στο τέλος του επεισοδίου. Γιατί μόλις γεμίζω το μαγαζάκι μου θα είμαστε έτοιμοι για κλείσιμο. Μαχαίρια, κουζίνα, φέρνετε και αυτά. Ελπίζω να είναι ανοξίδωτα. Βάλτε από εδώ αυτά. Ωραία. Δεν θα γεμίσει τελείως το μαγαζί. Θα μείνουν και κάποια μεγάλα τα οποία θα τα γεμίζω την ώρα που θα τα πουλάω. Γραφομηχανή, φέρτε την εδώ. Εν τω μεταξύ δεν θυμάμαι πόσα λεφτά είχαμε πρωτού κάνουμε το παζάρι για, για αυτό που πήραμε το μέρος που πήραμε τα πραγματάκια. Να δω αν θα είμαστε μέσα ή τα λεφτά που θα πάρουμε από αυτά τα πράγματα θα μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε έστω στο ελάχιστο τα λεφτά που είχαμε. Ωραία, κοντεύω να το αδειάσω, βλέπω το μαγαζί εδώ μέσα. Αυτό εδώ θέλει μεγάλο, έτσι δεν είναι. Όλες τι λέω τώρα, καρέκλες. Αυτό τι είναι τώρα. Αυτό είναι μεγάλο λέει. Big λέει νομίζω και κάτω. Ναι, 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 είναι μεγάλο, δεν χωράει, δεν έχω άλλες θέσεις. Μπες πάλι μέσα. Νομίζω ότι δεν έχω κάτι άλλο να βάλω. Α, το βαζάκι ρε που βρήκαμε, φέρ το εδώ, αυτό μπαίνει. Βάλτε το εδώ κάτω. Είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, αλλά παίρνει και άλλα πράγματα, αλλά δεν έχουμε μικρά πράγματα, μας έχουν μείνει μόνο μεγάλα. Όλα αυτά είναι μεγάλα και το τραπέζι δεν φανταστώ είναι μεγάλο. Ναι, ναι, φαίνεται μεγάλα. Λοιπόν, παικτήρες μου, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like αν σας άρεσε. Κάντε sub όπως δεν είσαι sub. Βοηθά το κανάλι να μεγαλώνει και εμείς γινόμαστε πιο δυνατοί. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Barn Finders. Έως τότε, γεια χαρά!